Μεγάλωσε. Ο Ερμής Δημητρόπουλος είναι κοντά μας. Γεια σας. Γεια σου, καλό μεσημέρι. Εγώ λέω, Ρούλα, να ναι. πάμε να δούμε ποιος είναι ο Ερμής. Ποιος είναι ο Ερμής και για ποιο λόγο είναι κοντά μας σήμερα. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Ο Ερμής Δημητρόπουλος από μικρός έμαθε να αγωνίζεται στα δύσκολα. Μέλος οικογένειας με συνολικά 18 παιδιά, έζησε από την ηλικία των 6 ετών μέχρι την ενηλικίωσή του σε οικοτροφείο, αφού οι γονείς του δεν μπορούσαν να του προσφέρουν ούτε τα βασικά. Τα πρώτα μου χρόνια για το σχολείο και αυτά πήγαινα στο οικοτροφείο, στο Χατζη Κώστα, όπου και ξεκίνησα τα αθλήματα. Τα αδέρφια σου ήταν μαζί σου? Περάσανε κάποια αδέρφια μου γενικά από το οικοτροφείο, όχι όλα, κάποια. Θυμάσαι την πρώτη σου σκέψη όταν πέρασες την πόρτα? Πιο πολύ σαν παιχνίδι το είδα, γιατί έβλεπα και άλλα παιδιά. Και γενικά η ζωή μου μέσα εκεί ήταν ένα παιχνίδι, δηλαδή πέρασα όμορφα μέσα στο χώρο. Στο Ίδρυμα έμεινες μέχρι ποια ηλικία? Οικότροφος, δηλαδή υπό την προστασία του σε διάφορα κομμάτια, ήμουνα μέχρι και την ενηλικίωσή μου. Αλλά λόγω της πολιτικής, ας το πούμε, που έχει το οικοτροφείο εκεί μέσα, μας αφήνουν, φεύγαμε, πηγαίναμε σπίτια μας κανονικά, δεν είχαμε, ήμασταν εσώπιστοι μέσα εκεί. Υπήρχαν κάποιες στιγμές μέσα στο Ίδρυμα που σου είχε πιάσει το παράπονο, στενοχωριόσουνα? Μεγαλώνοντας, γνωρίζοντας κάποια πράγματα, είδα ότι δεν έχει σημασία το πού μεγαλώνεις, αλλά το πώς μεγαλώνεις. Μπορεί να είναι κανείς στο σπίτι του και να περνάει πολύ πιο δύσκολα από παιδιά τα οποία μπορεί να μένουν σε ένα άλλο σπίτι, στη θεία τους, στη γιαγιά τους για κάποιους λόγους, είτε σε κάποιο οικοτροφείο όπως εγώ. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες κάποιες φορές, αλλά γενικά ήμουν καλά. Κάποια φορά που να έχεις πάει στο σπίτι σου και να είπες, ξέρω εγώ, μαμά, δεν θέλω να ξαναπάω. Καλά, εντάξει, εννοείται. Όχι, όχι αυτό. Υπήρχαν στιγμές σαν παιδί που μπορεί να σου λείπανε οι γονείς σου, όπου ανά πάσα στιγμή βέβαια τους έβλεπες, δεν υπήρχε πρόβλημα. Όμως δεν το έβαλε κάτω. Ο δάσκαλός του, Πάρης Κουτσούκης, είχε διακρίνει το ταλέντο του εξάχρονου Ερμή στα μαχητικά αθλήματα. Ένας άνθρωπος που έμαθε να παλεύει στη ζωή του από μικρός, δεν θα μπορούσε να μην είναι καλός και μέσα στο ταπί. Ξεκίνησα με τον τζούντο, νόμιζα ότι ήταν κάτι διαφορετικό από. Νόμιζα ότι ήταν χτυπήματα. Έτσι, αυτό είχα στο μυαλό μου. Και ξαφνικά, όταν μπήκα στην αίθουσα που κάναμε τον τζούντο, είδα ότι πέρα από τα χτυπήματα που βλέπαμε στη τηλεοράση, υπήρχε και αυτό το είδος πάλης. Μου εξηγήσαν κιόλας την ευγένεια που χαρακτηρίζει αυτό το άθλημα. Και πάνω απ' όλα ότι αυτό πήγαινα καλά και μου άρεσε αυτό που έκανα. Έβλεπα ότι υπήρχε εξέλιξη. Ακόμα και όταν ήταν στο οικοτροφείο, έφευγε από την Ελλάδα για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε αγώνες του εξωτερικού για να επιστρέψει και πάλι στο Ίδρυμα. Νικητής στον αθλητισμό, νικητής και στη ζωή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ σε σχέση με τον αθλητισμό, γιατί έπρεπε να αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο προσωπικό. Δηλαδή, πηγαίναμε τα πρωινά πριν το σχολείο στην προπόνηση από κάποια ηλικία και μετά. Και τα απογεύματα που γύριζα αργά το βράδυ σπίτι μου. Σε σημείο που να είμαι σε κόμμα. Μετά το τζούντο πήγε στο γκράπλινγκ. Γιατί αυτή η αλλαγή? Επειδή είναι παρεμφερή αθλήματα, ξαδερφάκια θα έλεγα, δοκίμασα και πήγα καλά και απλά σιγά σιγά άλλαξα τρόπο ζωής μέσα στα αθλήματα που κάνω. Οι πιο δύσκολες στιγμές γενικότερα είναι αυτές που πρέπει να παλέψεις όχι με τον αντίπαλό σου εντός του ρίγκα, στο πούμε, όπως το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά εκτός με τον κόσμο που υπάρχει γύρω από το άθλημα και τα εμπόδια που μπορεί να σου βάλουν. Αυτή είναι η πιο δύσκολη αντίπαλη. Στον αθλητισμό έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο όσον αφορά τη βοήθεια από το κράτος. Και το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να βρω λεφτά να συντηρήσω τον πρωταθλητισμό. Πολλοί αθλητές χάθηκαν όμως γι' αυτό, δεν πήγανε, δεν κάνανε διακρίσεις παραπέξω.
Αυτό είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι. Οι συγκινήσεις που του έχει προσφέρει ο αθλητισμός είναι πολλές. Όμως, ακόμα και εκεί δεν έλειψαν οι δύσκολες στιγμές. Ποτέ όμως δεν σκέφτηκε να τα παρατήσει. Αντίθετα, αυτοί που παραδίνονταν ήταν μόνο οι αντίπαλοι του. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που είχες να αντιμετωπίσεις? Σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είχα την ατυχία να σπάσω στο δεύτερο αγώνα το χέρι μου. Και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε, γιατί είχα κάνει πάρα πολύ προετοιμασία για όλο αυτό. Και στον τελικό, τελικά για τρίτη θέση που πήγαμε, μετά από 2-3 αγώνες, έπαθα και ολοκλήρωση οπής του χιαστού. Οπότε ο πρωταθλητισμός, stop. Καταλαβαίνεις ότι για να κάνει πρωταθλητισμό από τη μια μέρα στην άλλη, να σου πούνε σταματάς τα πάντα και κάνεις την τρίτη ζωή, δεν είναι πιο εύκολο. Ποια ήταν η σκέψη όταν σου είπαν ότι σταματάς τον πρωταθλητισμό? Δεν ήθελα να τα παρατήσω έτσι απλά να κάθομαι στο σπίτι μου για να μην κάνω. Έχοντας ακόμα την ολοκλήρωση οπής του χιαστού, γιατί ήμουν ανασφάλιστος και τα χρήματα τα οποία ζητούσα ήταν πάρα πολλά, κάπου 6-7 χιλιάρικα. Ήταν δύσκολο για μένα, οπότε πήγα έτσι. Βγήκα δεύτερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από ένα χρόνο και 2 χρόνια στη συνέχεια, δηλαδή μετά από ένα χρόνο ακόμα, βγήκα πρώτο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε η προσπάθεια όλη αυτή, το δεν τα παράτησα και πήγα και προχώρησα πιο δυνατά και αυτά, κατάφερα να κάνω διακρίσεις που δεν είχα κάνει πριν τον τερφυματισμό. Ποια ήταν η πιο ευχάριστη στιγμή στην ζωή σου στον αθλητισμό που σε έκανε και να συγκινηθείς? Ένα χρόνο αφού έπαθα την ολοκλήρωση οπής του χιαστού, κουράστηκα διπλά και τριπλά για να φτάσω μέχρι εκεί. Οπότε αυτή ήταν η δεύτερη θέση του παγκόσμιου πρωτάθλημα μετά τον τραυματισμό μου. Παρά το ότι πήρα και πρώτη θέση μετά κλπ. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί είχα να παλέψω πρώτα με τον εαυτό μου. Ήταν το πιο δύσκολο. Μια ζωή γεμάτη μετάλλια, κύπελα και σημαντικές διακρίσεις σε πανελλήνια, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Μια ζωή γεμάτη άγχος και αγωνία για έναν κορυφαίο αθλητή που έχει καταφέρει να γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στις πολεμικές τέχνες. Τι μήνυμα δίνεις στα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικοτροφία? Προσπάθησε, θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα κάνεις λάθη, θα τα βελτιώσεις, θα τα διορθώσεις και θα προχωρήσεις ακόμα πιο μπροστά. Να μην παρατάνε τους στόχους. Να βάζουν στόχους και να τους κυνηγάνε. Μπράβο, πρώτα να πούμε έτσι ένα μπράβο. Νομίζω ότι αξίζει ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω τώρα, πάμε λίγο πολύ πίσω. 18 αδέλφια. Είμαστε πολύ τέχνη, ναι. Πολλά παιδιά. Σπάνιο πλέον. Δεν είναι, όσο περνάνε τα χρόνια, δυσκολεύονται οι οικογένειες να κάνουν παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε ποιο σκεπτικό. Πόσα αγόρια, πόσα κορίτσια? Είμαστε 14 αγόρια και υπόλοιπα κορίτσια. Μάλιστα. Τα αγόρια, Το οικογένεια. Πώς είναι να, εκτός από τα προβλήματα που ακούσαμε, ότι ασφαλώς αντιμετωπίσαν οι γονείς, γιατί δεν είναι εύκολο να μεγαλώσεις και να ταΐσεις 18 παιδιά. Σαν αδέλφια είστε κοντά? Ναι, είμαστε αρκετά κοντά γενικά. Ο καθένας βέβαια έχει κάνει την οικογένειά του από τα μεγαλύτερα παιδιά και όσο μπορούμε να βρίσκουμε χρόνο, να κλέβουμε χρόνο και να βρισκόμαστε. Απλά υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος της οικογένειας. Πάντα δηλαδή σκέφτεσαι τους δικούς, τους συγγενείς σου, τα αδέρφια σου. Επειδή τώρα εσείς, λόγω και της οικονομικής κατάστασης, εσύ πήγαινε σε κάποιο οικοτροφείο, κάποια άλλα αδέρφια πηγαίνανε σε άλλο. Δηλαδή, εύκολο θα ήταν να χαθείτε και να χαράξετε εντελώς διαφορετικές πορείες και όχι, να μην έχετε επαφή. Παθές υπήρχαν πάντα. Δηλαδή, το ότι ζούσε σε ένα χώρο δεν σήμαινε ότι δεν υπήρχε μεταξύ μας επικοινωνία. Βλεπόμασταν αρκετά συχνά. Δεν είχαμε αποκοπή τελείως, δεν ήσουν αισόκλειστος κάπου. Είναι αυτό που λέμε το αίμα νερό, δεν γίνεται. Ακούσαμε λοιπόν ότι από πολύ μικρός ασχολήθηκες με το τζούντο, με τον αθλητισμό. Ήταν αυτός και ένας τρόπος έτσι να ξεδίνεις, να ακόμα και έναν θυμό ή μία οργή, μία στενοχώρια? Γενικότερα, όταν ασχολείσαι με τέτοιου είδους αθλήματα, δεν υπάρχουν τόσες πολλές στιγμές που να έρχεσαι σε τέτοια ένταση. Απλά κάνεις το σπορ γιατί σου αρέσει. Δεν ξεδίνεις εκεί μέσα, δεν το αισθάνεσαι. Μπορεί να γίνεται. Ναι. Τώρα που το σκέφτεσαι όμως, μέσα, μπορεί αλλά να είναι, άμεσα δεν το κάνεις γι' αυτό.
Δεν το συνειδητοποιείς δηλαδή ότι το κάνεις γι' αυτό και γι' αυτό ασχολείσαι με... Ασχολείσαι γιατί σου αρέσει. Βέβαια αυτό προκαλεί εκτόνωση, οπότε δεν σκέφτεσαι ότι είσαι σε ένταση και το προσπερνάς. Λοιπόν, για πες μας τώρα, το grappling τι είναι, γιατί πολλοί θα το ακούσανε. Ακούσαμε ότι είναι ένα ξαδερφάκι του τζούντο, αλλά τι είναι ακριβώς, πού διαθέτει. Το grappling είναι ένα παλαιστικό άθλημα. Mm-hmm. Ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία της Πάλης. Ναι. Και μέσα από αυτό... Μοιάζει με τη ρωμαϊκή πάλι, ας πούμε. Είναι παλαιστικό άθλημα. Mm. Θα έλεγα, δεν μοιάζουν τόσο. Ναι. Ένας που δεν ξέρει θα πει ότι είναι ίδια, αλλά η πάλι εξελίσσεται στο έδαφος. Προσπαθείς να ρίξεις τον αντίπαλο σου κάτω. Να πάρεις διάφορες θέσεις να συγκρατήσεις, να πάρεις πόντους και μπορεί να τελειώσει ένας αγώνας είτε από πόντους, είτε από κάποια εξάρθρωση ή πνιγμό, ας πούμε, κάποιο τελείωμα, όπως το λέμε κι εμείς, που παρετεί το. Ο αντίπαλος και κερδίζει τον αγώνα. Πάντως διεξάγεται παγκόσμια πρωταθλήματα, έτσι, διεξάγονται στο grappling, όπως και εσύ έχεις αρκετές διακρίσεις μαζέψει. Ναι, αυτή τη στιγμή γενικότερα η πάλι στο έδαφος εξελίσσεται ραγδαία παγκοσμίως και είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυσσόμενα τα τελευταία χρόνια αθλήματα στις μαχητικές τέχνες. Να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Όταν μεγαλώνεις έτσι δύσκολο, όπως μεγάλωσες εσύ, άσχετα αν εσύ χάραξες έναν δρόμο και το έκανες όλο αυτό θετική ενέργεια και αυτό, σε αυτό θα έρθουμε σε λίγο. Νομίζω ότι είναι εύκολα για ένα πιτσιρίκι, ένα παιδί, έναν έφηβο να ξεφύγει έτσι, να χαράξει το λάθος δρόμο και όχι τον καλό όπως εσύ επέλεξες. Ο αθλητισμός, θέλω να πω, ότι είναι μία έξοδος, έτσι, ή διέξοδος μάλλον από όλο αυτό. Κοιτάξτε, για να κάνει ένα παιδί αθλητισμό, απαιτεί πάρα πολλά πράγματα. Ο χρόνος και διάφορες θυσίες οι οποίες ακούμε δεξιά και αριστερά. Το να είσαι αθλητής σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθείς κάποιες ώρες μαθήματα, ο τρόπος ζωής σου, το να μην ξενυχτάς, να τρως σωστά, ας πούμε, και να βρίσκεσαι μέσα στο χώρο, γιατί αν είσαι εκτός χώρου δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό. Αυτό άμεσα σε απομακρύνει από άλλες δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να έχεις και να σε βγάλει, ας πούμε, σε μια αρνητική κατάσταση στη ζωή σου. Και είναι και θέμα χαρακτήρα. Έτσι. Είναι και θέμα χαρακτήρα, ναι, οι επιλογές οι οποίες κάνουμε. Εσύ με τους αθλητές τώρα, γιατί προπονείς κιόλας, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν παιδιά που μπορούν να βιώνουν διάφορες καταστάσεις στο σπίτι, γιατί όλοι ζούμε σε δύσκολες εποχές, σε κάποια σπίτια η κρίση αυτή μπορεί να μην είναι μόνο κρίση οικονομική, αλλά να είναι και ενδοοικογενειακή και να ζούμε διάφορες καταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Εσύ τους μιλάς, τους λες για τις δικές σου εμπειρίες, τους βοηθάς μέσα από τη δική σου την εμπειρία και τη δική σου τη ζωή. Γνωρίζοντας από τη ζωή που ακολούθησα μέχρι τώρα, που είχα μέχρι τώρα, ξέρω πώς να τους φερθώ. Ποτέ δεν τους λέω δικές μου σκηνές και το δικό μου δρόμο που πήρα και ακολούθησα. Απλά τους βοηθάω γιατί τους καταλαβαίνω. Ο τρόπος που τους βοηθάω είναι να τους λέω ότι κοίταξε να δεις τα θετικά, αν κάνεις αυτό είναι αυτά, τα αρνητικά είναι αυτά, οπότε επιλέγεις το πώς θέλεις στη συνέχεια, τι στόχους θα βάλεις και θα έχεις και τα ανάλογα αποτελέσματα. Ξέρεις, ο πρωταθλητισμός τα τελευταία χρόνια, μετά από διάφορα έτσι γεγονότα, είχε πάρει, ας πούμε, και μία αρνητική, να το πούμε έτσι, δημοσιότητα. Δηλαδή, πολλοί ήταν εκείνοι, όχι, μην βάζετε τα παιδιά στον πρωταθλητισμό για τα γνωστά θέματα που κι εσύ ξέρεις. Εγώ πιστεύω όμως ότι ο πρωταθλητισμός στις εποχές που ζούμε είναι πολύ σημαντικός για την πειθαρχία, για την καθημερινότητα ενός έφηβου που μπορεί να, όπως είπαμε, να ζει διάφορες καταστάσεις. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Γενικότερα στον αθλητισμό και ειδικά στην Ελλάδα δεν κάνουν πολλοί αθλητές σε επαγγελματικό επίπεδο. Όταν μιλάμε λοιπόν για αθλητισμό, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τον επαγγελματικό αθλητισμό, όπου είναι δύο τελείως διαφορετικοί τρόποι ζωής. Το να αθλείς ερασιτεχνικά σου προσφέρει γενικότερα υγεία και δεν έχεις λόγους να μπεις σε αυτές τις διαδικασίες. Όπως λένε, ας πούμε, περί φαρμάκων και λοιπά, γι' αυτό μιλάμε. Ναι, το ντόπινγκ και όλο αυτό. Ο πρωταθλητισμός, ο επαγγελματικός στην Ελλάδα δεν
υπάρχει πέρα από το ποδόσφαιρο τα αθλήματα τα οποία ξέρουμε που βλέπουμε στην τηλεόραση. Εννοείται και προβάλλονται χρήματα. Τόσο και δεν έχουν και τόσα χρήματα και όλα αυτά. Το grappling. Στον επαγγελματικό. Πόσα παιδιά έχετε στο σωματείο, στον χώρο το δικό σας. Έχουμε αρκετά παιδιά, αλλά τι θέλω να πω, ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε τον επαγγελματικό αθλητισμό με τον ερασιτεχνικό. Στον ερασιτεχνικό δεν βλέπουμε αρνητικά στοιχεία όπως τον επαγγελματικό, όπου εκεί παίζονται πολλά συμφέροντα. Εσύ άρα, όμως επέλεξες τον επαγγελματικό δρόμο. Επαγγελματικός είναι όταν πληρώνεσαι γενικότερα. Αμείβεσαι. Οπότε, επειδή εγώ δεν είχα ποτέ απολαβές οικονομικές, το θεωρώ ερασιτεχνικό και ας πήρα παγκόσμια πρωταθλήματα στα αθλήματα τα οποία κάνω. Πώς ζεις εσύ, από τι ζεις? Κοιτάξτε, τώρα είμαι 29 ετών. Ενώ σπουδάζω, παράλληλα είμαι και προπονητής στον Ερμή Αθλητικό Όμιλο, στη Νέα Σμύρνη όπου βρίσκεται. Συνωνυμία. Ναι, δημιουργήθηκε ο σύλλογος από διάφορους ανθρώπους πάνω στις διακρίσεις τις οποίες έκανα και χρησιμοποίησαν αυτό το όνομα γενικότερα γιατί και το πρόσωπο του Ερμή ως θεότητα που υπήρχε ήταν μέσα στον αθλητισμό, ήταν προστάτης των αθλημάτων. Και το πήραν ως ιδέα και το χρησιμοποίησαν. Οπότε και εσύ ταιριάξες μια χαρά. Ναι, είμαι εκεί προπονητής λοιπόν. Και παράλληλα σπουδάζω. Οπότε οικονομικά συντηρώ τον εαυτό μου. Θες να μας περιγράψεις μια μέρα σου? Τι κάνεις, δηλαδή σηκώνεσαι το πρωί σαν ένα παιδί νέο, 29 ετών, ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σπουδάζεις ταυτόχρονα, πρέπει να ζήσεις οικονομικά. Τι κάνεις, θα σου ξυπνήσεις λοιπόν, το πρωί? Λοιπόν, ξυπνάω 5 ώρα το πρωί. 5, ούτε 5 το πρωί. 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα πηγαίνουμε για τη φυσική κατάσταση με τους αθλητές τους οποίους έχω και προπονώ. Έτσι ώστε 7 και 4, 7.30 να έχουμε τελειώσει, 8 η ώρα πηγαίνω στο ΤΕΗ μου. Συγγνώμη, 5 με 7.30 κάνετε προπόνηση? Όχι, 5 σηκωνόμαστε, 6 μαζευόμαστε. 6 με 7 και 4, 7.30, έτσι ώστε να κάνουμε ένα μπάνιο και να πάει ο καθένας στις δουλειές τους. Εγώ 8 η ώρα... Αφού έχετε πάει ένα σωστό πρωινό. Όποιος... αν τα καταφέρει, προλαβαίνει. Όχι, προλαβαίνει. Το φαγητό το πήγε στο Το λέω για τα παιδιά που μα ακούνε. Σίγουρα. Λέω σημαντικό αυτό. Γιατί για την ενέργεια, για όλα την ενέργεια και τα λοιπά πρέπει να μην πέσουν και κάτω από την προπόνηση. Ναι, όχι, σίγουρα. Αν δεν έχει κάνει ένα καλό πρωινό, η μέρα σου θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτό θα έχει άμεσα κακά αποτελέσματα. Τι τρως, περίμενε, τι τρως. Για να δούμε τώρα, επειδή κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Τώρα θα μου πει νυφάδε βρώμη. Να σα πω. Ψωμί. Τώρα είμαι προπονητής. Να σου πω, εγώ είμαι τώρα προπονητής. Οπότε να σου πω καλύτερα τι πρέπει να τρώει ένας αθλητής. Και εμείς αθλητές είμαστε, πώς μας βλέπεις? Γενικότερα πρέπει να έχεις ενέργεια. Οπότε ένας διαιτολόγος βέβαια θα ήταν καλύτερα να εξηγήσει. Πες μας το δικό σου πρωινό τώρα, το δικό σου. Φρούτα όπως μπανάνα ας πούμε ή βρώμη όπως είπατε. Είναι ό,τι καλύτερο για το πρωινό. Μέλι να τρως για να έχεις άμεση ενέργεια. Και συνδυαστικά γενικότερα. Λοιπόν, για συνέχεια τη μέρα, λοιπόν, μετά το πρωινό, μετά την προπόνηση, την πρωινή φεύγω αρκετά. Στο ΤΕΗ μου γιατί σπουδάζω φυσικοθεραπεία. Και μου είναι πολύ δύσκολο γενικότερα, οπότε προσπαθώ και εγώ να τελειώσω στο έκτο έτος τώρα. Και τελειώνω 2 ή 3 το μεσημέρι. Πάω σπίτι, τρώω, δεν προλαβαίνω να κοιμηθώ. Τρώω και 4 και 4 πρέπει να είμαι πάλι στο γυμναστήριο. Έτσι ώστε να ξεκινήσω τα μαθήματα 4.30, να τελειώσω στις 8.30 τα μαθήματα, να κάτσω μέχρι τις 10-11 η ώρα το βράδυ για να κλείσω το γυμναστήριο και να πάω σπίτι. Τι ώρα κοιμάσαι? Γύρω στις 12, 2, 1 και γιατί από την υπερένταση. Πολύ λίγο. Μάλιστα. Λίγες ώρες ύπνου. Εντάξει, κουράζεσαι και περιμένεις το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει προπόνηση. Να κοιμηθείς. Δεν έχει προπόνηση το Σαββατοκύριακο το πρωί. Σάββατο έχει, απλά έχει λίγο αργότερα. Δηλαδή έχει στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Εντάξει. Δεν έχει. Εγώ μια χαρά τον βλέπω. Είναι η ζωή των αθλητών. Να σα πω κάτι. Εγώ μια χαρά τον βλέπω. Μπορεί να ξυπνάει 5 ώρα το πρωί. Πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το φανταστούμε όλοι, εντάξει το 5 είναι λίγο βάρβαρο. Αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι με τον αθλητισμό μαθαίνεις έναν τρόπο ζωής συγκεκριμένο, πειθαρχημένο μεν. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα σου βγει αυτό σε κάποια χρόνια, ότι θα θες να τα κάνεις όλα αντίθετα. Εντάξει, με τρονάριστο. Νομίζω ότι όλα γίνονται λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όλα τα κάνει ένας άνθρωπος. Όταν βρίσκει ευκαιρία. Τι μήνυμα θα ήθελες να δώσεις έτσι σε νέα παιδιά που σε βλέπουν τώρα? Σε σχέση με τον αθλητισμό. Σε σχέση με τη ζωή σου, τον αθλητισμό.
και το δρόμο που επέλεξε. Γενικότερα να κάνουν αυτό που τους αρέσει, δηλαδή να επιλέγουν πράγματα τα οποία πιστεύουν ότι μπορούν να το προχωρήσουν, να εξελίξουν το κομμάτι της ζωής τους και να περνάνε καλά και όμορφα. Και από εκεί και πέρα να ακολουθούν αυτό που θέλουν οι ίδιοι και όχι κάτι που θέλει κάποιος άλλος. Για μένα, για παράδειγμα, μου λέγανε Ερμή, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει τον πρωταθλητισμό γιατί έχει τραυματισμούς, γιατί όλη μέρα είσαι σε ένα γυμναστήριο. Αν τους άκουγα, δεν θα έφτανα εδώ που έφτασα. Οπότε κάτι αντίστοιχο σε κάποια επιλογή που θα κάνει ένας άνθρωπος, θα πρέπει αφού το αρέσει να το ακολουθήσει, βλέποντας και τα θετικά του στοιχεία και τα αρνητικά. Έτσι. Πιο ωραία από αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Λοιπόν,